1745 εκδίδεται ανωνύμως στη Βενετία μία ελεύθερη παράφραση της ποιμενικής κομμωδίας του μεγάλου Ιταλού ποιητή του Τορκουά του Τάσο με τον τίτλο «Αμίντας», που είναι το όνομα του κεντρικού ήρωα του έργου. Ένα από τα κύρια προσόντα του είναι η καταπληκτική γλώσσα, που είναι μια πρόσμιξη από τη κοινή λαλούμενη, ομιλουμένη τότε της εποχής, με στοιχεία διαλέκτου των κιθήρων και πρόσμιξη επίσης λόγιων στοιχείων. Το έργο έχει πάρα πολύ χιούμορ. Έχουμε ένα θαυμάσιο θίασο με επικεφαλής τον Οδυσσέα Παπασφαιρόπουλο, που ερμηνεύει τον επώνυμο ρόλο. Και η μία και μοναδική παράσταση είναι την Παρασκευή 8 Ιουλίου στο Ηρώδειο, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών. Παγαίνω παρευθύνεις εκεί που δεν λογιάζεις. Παγαίνω και την αφορμή αυτή μη λογαριάζεις. Πάω, ξετρέχω παρευθύνεις για να συναπαντήσω τον μικρό μου το θάνατο. Ο θάνατος ψηφίσω. Εγώ υποδύω με τον Αμίντα, τον ομώνυμο ρόλο, έναν πολύ ανδρείο, πολύ γενναίο, πολύ έτοιμο για κάθε πόλεμο, εκτός από τον πόλεμο του έρωτα, νέο. Και πολύ ερωτευμένο νέο. Είναι παντού γενναίος, εκτός από εκεί όπου δηλιάζει τρομερά, να μπορέσει να εκφράσει αυτό που αισθάνεται στην αγαπημένη του. Μάλλον να μπορέσει να το υποστηρίξει, γιατί το έχει εκφράσει μια φορά με πολύ μεγάλη αποτυχία. Και έκτοτε τυραννιέται και βασανίζεται πάρα πολύ. Αυτός είναι ο Αμίντας, ο οποίος κυνηγάει τη Σίλβια σε ένα δάσος κάπου, κάποτε, ανάμεσα από νύμφες, βοσκούς, σε ζώα, σάτυρους, δράκους και δράκισες, σε ένα τρομερό παιχνίδι του έρωτα μέσα από τα μάτια σχεδόν ενός παιδιού. Διότι είναι τόσο αθώο και τόσο ελαφρύ, που είναι σαν να έχει γραφτεί από ένα παιδί, ας πούμε. Στον Αμίντα υποδύο με τη Σίλβια. Η Σίλβια είναι ένα νεαρό κορίτσι, ζει στα δάση, είναι μία κακομαθημένη πριγκίπισσα που το παίζει λίγο πιο ανεξάρτητη από ό,τι πραγματικά είναι και νομίζει ότι μπορεί να αποφύγει τον έρωτα, παρότι είναι πολύ ερωτευμένη με τον Αμίντα, δεν το παραδέχεται με τίποτα. Ο Αμίντας ο καημένος την κυνηγάει σε όλο το έργο και προσπαθεί να την κερδίσει. Κάνει διάφορες απόπειρες αυτοκτονίας για τη Σίλβια και όταν κάποια στιγμή η Σίλβια μαθαίνει ότι μπορεί ο Αμίντας να έχει πεθάνει, τότε αλλάζει εντελώς.